Σήμερα, 25 του 20, ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στην Τίνο. Οι δυνάμεις καταστολής χτύπησαν ανέπια πολίτες που βρέθηκαν στα Ιστέρνια να διαμαρτυρηθούν για τις εργασίες κυροδότησης των βάσεων των ανεμογεννητριών. Συνέλαβαν και προσήγαγαν 8 πολίτες και τους κρατούν ανέπια μέχρι τώρα. Ο κατήφορος της κυβέρνησης των κουμπάρων δεν έχει τελειωμό. Η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση Κοινότηνιών καταγγέλει και καταδικάζει την απαράδεκτη στάση της αστυνομίας και αυτών που την έστειλαν. Θα αντισταθούμε στεναρά στην προστασία του νησιού μας με κάθε τρόπο. Ζητάμε να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες, να φύγουν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις καταστολής από το νησί, να σταματήσει η δίωξη και να απελευθερωθούν άμεσα οι συλληφθέντες, να ανακληθούν όλες οι άδειες παραγωγής και εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί, την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μόνο θέμα τις σημερινές εξελίξεις. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, το έζησα από κοντά σήμερα το πρωί. Ο κόσμος ήταν καθισμένος στο δρόμο που παράνομα είχε κλείσει και ξαφνικά δόθηκε η εντολή «συλλάβετε τους». Πιάσανε μία κοπέλα και ο κόσμος προσπάθησε να τραβήξει την κοπέλα και στη συνέχεια οι αστυνομικοί με τις ασπίδες αποθούσαν τον κόσμο. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Ο κόσμος ήταν καθισμένος, θα τα δείτε στα βίντεο, ήταν καθισμένος ειρηνικά. Και όποιον κι αν ρωτήσεις εδώ, σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, ποιος φταίει για αυτό που συμβαίνει, ποιος φταίει για αυτό που συνέβη σήμερα, για αυτό που συνέβη στα Ιστέρνια, για αυτό που συμβαίνει εδώ από το μεσημέρι, ξέρει να σου δώσει απάντηση. Ποιος έφερε τις αστυνομικές δυνάμεις από όλα τα νησιά τα γύρω του Αιγαίου για να εξαπολύσουν αυτή την καταστολή που είδαμε, ξέρει να σου απαντήσει. Αν ρωτήσεις ποιος ξεκίνησε τη συμπλοκή και πώς, όπως καλά τα είπε ο φίλος πριν, ξέρει να σου απαντήσει. Και όποιος δεν ξέρει, γιατί δεν ήταν εκεί, μπορεί να ρωτήσει τους συμπολίτες που έχουν συγκεντρωθεί σήμερα εδώ για να ζητήσουμε 1-3 πολύ απλά πράγματα. Να αφαιθούν ελεύθεροι οι 10 οι οποίοι βρίσκονται στο κρατητήριο αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί έκαναν το αυτονόητο. 8, 18, εγώ λέω 500. Δεύτερο, να αποσυρθούν τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν φτάσει στο νησί, από τα γύρω νησιά, και να απολογηθεί αυτός που τους έστειλε, δηλαδή ποιος, η κυβέρνηση και η αστυνομική διοίκηση, για την άθλια, την τρισάθλια συμπεριφορά τους απέναντι σε πολίτες οι οποίοι διαδήλωναν ειρηνικά. Τρίτον, να σταματήσουν οι εργασίες για το αιωλικό πάρκο, πράγμα το οποίο απαιτεί ο Τινιακός λαός επανειλημμένα εδώ και μήνες και έχει δίκιο. Γιατί αυτή η εγκατάσταση θα φέρει ανυπολόγιστες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον. Και παρέα με το φυσικό περιβάλλον, ανυπολόγιστες ζημιές και για τη ζωή των κατοίκων και για τη ζωή των μικρών επιχειρήσεων. Είμαστε εδώ, συμπαραστεκόμαστε στους ανθρώπους που είναι μέσα, οι οποίοι έπρεπε να είναι κοντά μας. Δηλώνουμε απερίφραστα σε οποιονδήποτε ότι αυτό τον αγώνα τον χρωστάμε στον τόπο μας και στα παιδιά μας. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτός ο αγώνας είναι αδιαμφισβήτητος. Δεν παλεύουμε, δεν είμαστε γραφικοί όπως προσπαθούν κάποιοι να μας παραστήσουν. Δυστυχώς έμελε να σηκώσουμε εμείς ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος, ένα βάρος που το σηκώνουμε για όλα τα νησιά. Είναι απαράδεκτο. Ζητήσαμε αναστολή αδειοδοτήσεων για να υπάρξει χωροθέτηση. Αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι μια αναρχία. Μια αναρχία με κυβερνητική σφραγίδα. Αυτό έχω να πω εγώ. Στο τέλος, αυτό που θα γίνει είναι να δούμε ανεμογεννήτρια στο καμπαναριό της Παναγίας. Αν κάποιοι αυτό θέλουν, τότε γι' αυτό δεν έχουν υπάρξει
ακόμα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να υπάρχουν από το 10. Η χωροθέτηση των αιωλικών έπρεπε να έχει γίνει. Δεν φταίμε εμείς που οι κυβερνήσεις εναλλάσσονται, αλλά τα αιωλικά μένουν στον τόπο τους. Εγώ θέλω να ζητήσω αυτή την ίστατη στιγμή κάποιος να μας ακούσει. Δεν είμαστε γραφικοί, παλεύουμε για τον τόπο μας. Και ζητάω τα παιδιά να βγουν έξω, να τους ελευθερώσουν. Δεν έχουν κάνει κάτι το οποίο να επιβάλλει τέτοια τιμωρία. Άνθρωποι κινήθηκοι, ξαφνικά δεν γίνανε εγκληματίες. Παλεύουμε για τον τόπο μας, αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Χαίρομαι γιατί είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, συμπαραστεκόμαστε στα παιδιά και για άλλη μια φορά πρέπει να δείξουμε ότι η Τίνος είναι εδώ και είναι ενωμένη. Σας ευχαριστώ, καλό αγώνα! Εμείς συμπεριφερθήκαμε με ειρήνη, ειρηνικά, με καλές διαθέσεις. Αυτό απαιτούμε να συμπεριφέρονται και στο λαό της Τίνου όσοι βρίσκονται απέναντί μας. Ειρήνη, ηρεμία, αυτό διεκδικούμε. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να το διεκδικεί. Ότι αποκτήσαμε ως Τινιακή μια ομόνοια, μια σύμπνοια. Αυτή δεν πρέπει να τη χάσουμε. Εγώ κάνω έκκληση ότι αύριο πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.